δεν είναι η ισότητα των όπλων. Εκφράσατε μια πολιτική άποψη, διατύπωσε απόψεις χωρίς να σας στήγησε τίποτα. Δεν είναι μονοπόλιο ο διάλογος. Δεν είναι ώρα να ασκήσετε τη δευτερολογία. Εγώ όμως ένα λεπτό θα σας δώσω. Κατ' οικονομίαν. Κατ' απόλυτη παραχώρηση. Ορίστε, κύριε Ροντούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Παφιλή, εμείς αποδεχόμεθα τον όρο αρχάγγελοι της διαφάνειας. Το λέτε αρνητικά? Πάντως διάβολοι του προλεταριάτου δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να γίνουμε. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε στην ονομαστικοποίηση των μετοχών, σας ξαναλέω τις θέσεις του λαός αφήστε. Κύριε Πρόεδρε, είδατε ότι γίνονται παρεμβάσεις έξωθεν, άρα... Εσείς να απαντήσετε του χώρου. Όχι σε προσωπική βάση, να απαντήσετε, λαμβάνει το μήνυμα. Κύριε Παφιλή, είμαστε υπέρ της ονομαστικοποίησης των μετοχών. Εντάξει. Για να σας φύγει και αυτή η απορία. Ωραία. Και παρακολούθησε έτσι με μεγάλη προσοχή την τοποθέτησή σας και είδα μια διάσταση απόψεων με τον κύριο Τζέκη. Και τελικά πείτε μας, τη στιγμή που δεν υπερψηφίζετε το νομοσχέδιο, το καταψηφίζετε, πώς βγαίνετε και λέτε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναρτώνται στο διαδίκτυο οι πράξεις, οι αποφάσεις και λοιπά της κυβέρνησης, αλλά θέτουμε μια σωρία άλλων ζητημάτων ασχέτων με το κομβικό ζήτημα, το κυρίαρχο που συζητάμε σήμερα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά ως πρόσχημα για να μην υπερψηφίσετε. Έχετε μια ασυνέπεια λόγων. Εγώ παρακολούθησα τη δικιά σας τοποθέτηση και βλέπω ότι θα πρέπει να τα βρείτε και στο εσωτερικό σας. Αλλά τέλος πάντων, για να ξέρουμε τη θέση μας, ξεκαθαρίστε. Υπερψηφίζετε ή καταψηφίζετε. Πάντως, κύριε Ροντούλη, και εγώ ως προεδρεύων και